Vagar Tech, καινούριο επεισόδιο και είμαστε εδώ μαζί για να δούμε τι μπορεί να κάνει στην πράξη το καινούριο MMB. Βρισκόμαστε ήδη στο αυτοκίνητο, έχουμε στα χέρια μας εδώ και αρκετές μέρες το καινούριο MMB και το δοκιμάζουμε. Αυτό όμως που μένει είναι να δείτε κι εσείς τι μπορεί να κάνει αυτό το μικρό μποξάκι της εταιρείας MMB και τι έχει αλλάξει σε σχέση με το προηγούμενο. Θα γυρίσουμε την κάμερα μπροστά και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τις δοκιμές μας για να μπορείτε να βλέπετε κι εσείς μαζί με μένα το τι είναι ικανό να κάνει το καινούριο μποξάκι. Θα συνδέσουμε το καλώδιο στο αυτοκίνητό μας. Μόλις το συνδέσαμε και θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε στην πράξη τι γίνεται. Βλέπω πολλούς, το ξεκίνησα και εγώ όταν είχα πάρει το πρώτο MMB να χρονομετρώ και να βλέπω πόση ώρα κάνει περίπου να φορτώσει. Η αλήθεια είναι ότι κάνει περίπου στα 35 με 40 δευτερόλεπτα, μου έχει κάνει και 30, μου έχει κάνει και 25, μου έχει κάνει και 45, οπότε είναι λίγο άκυρο αυτή η μέτρηση και πιστεύω ότι δεν εξυπηρετεί, δεν μας προσφέρει κάτι. Υπολογίστε ότι από τη στιγμή που θα το βάλετε μέσα, ότι θα κάνει από 30 ως 45 δευτερόλεπτα, ανάλογα αν το βάζετε πρώτη φορά, αν το έχετε φορτώσει ξανά στο αυτοκίνητό σας, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να δώσουμε ίντερνετ και αυτό είναι το βασικό που πρέπει να γίνει. Αν θυμάστε και το πρώτο MMB στα 4-5 βιντεάκια που κάναμε. Ωραία. Νομίζω ότι βλέπουμε πάρα πολύ καλά την οθόνη. Στο αριστερό κομμάτι, εδώ πάνω, είναι το σήμα του Wi-Fi. Από κάτω είναι το Bluetooth, αν έχουμε συνδέσει με το κινητό μας. Και από κάτω, μετά στη συνέχεια, θα βρείτε το σήμα του GPS που εγώ δεν το έχω εγκαταστήσει ακόμα και θα δούμε αν θα το εγκαταστήσω. Στη συνέχεια βρίσκουμε το κουμπί του μικροφόνου και κάτω-κάτω είναι το κουμπί αυτό της επαναφοράς που σε γυρνάει στην αρχική οθόνη. Όσοι έχετε το MMB, το παλιό στα χέρια σας ή έχετε δει τα βιντεάκια που έχουμε φτιάξει, θα παρατηρήσετε ότι το περιβάλλον είναι ακριβώς το ίδιο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Οπότε, επί της ουσίας, είναι ίδια λίγο η εμφάνισή του, αλλάζουν 3-4 λεπτομέρειες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο παλιό. Πηγαίνοντας εδώ αριστερά-δεξιά, έχει κάποια applications, είναι αυτά τα οποία έχει από την μάνα του, δεν τα έχουμε βάλει εμείς. Είναι ήδη εγκατεστημένα από την εταιρεία, μας ήρθε έτσι το box. Είναι οι χάρτες. Εδώ θα πατήσουμε Maps να ανοίξουν. Τώρα δεν έχουμε, όπως είπα και στην αρχή, συνδέσει το κεράκι του GPS. Αν δοκιμάσετε να πατήσετε το βελάκι του εντοπισμού, το λογικό είναι να βρει την κοντινότερη κεραία κινητής τηλεφωνίας και από εκεί να πάρει κάποιο σήμα, αλλά δεν είναι ικανή για να σας βοηθήσει να κάνετε κάποια πλοήγηση. Κάποιοι με είχατε ρωτήσει τότε εάν μπορούμε να έχουμε και ελληνικά στην πλοήγηση, πατώντας πάνω εδώ, να πάω και από την άλλη πλευρά τα εικονίδια, να μην μας ενοχλούν. Υπάρχουν οι ρυθμίσεις, settings, και εδώ πέρα μπορείτε να βάλετε, να αλλάξετε τη γλώσσα, να τη βάλετε στα ελληνικά, ας πούμε, navigation settings. Εδώ πέρα, αν δείτε, γράφει voice selection default English. Εμείς θα μπούμε και θα διαλέξουμε τα ελληνικά, οπότε από εδώ και πέρα, ό,τι γίνεται, θα είναι στα ελληνικά η φωνητική καθοδήγηση. Δεν θα μείνουμε άλλο στους χάρτες. Αυτό που θέλω εγώ να σας πω είναι ότι υπάρχει δυνατότητα με το Apple CarPlay, το ασύρματο που μας δίνει η εταιρεία, να έχουμε χάρτες χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσουμε το κεραίκι του GPS. Αν και το κεραίκι του GPS
όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, είναι πάρα πολύ εύκολο να εγκατασταθεί. Το βάζει ένας ηλεκτρολόγος σε 2 λεπτά και συνδέεται ασύρματα με το box. Μας στοιχίζει 5-10 ευρώ, αν πέσετε σε κάποιον ο οποίος είναι τίμιος και δεν θα σας πουλήσει ότι έκανε ολόκληρη ιστορία για να το βάλει. Και έτσι θα έχετε, με 4-5 λεπτά που θα χάσετε από το χρόνο σας και 5-10 ευρώ που θα δώσετε, θα έχετε και το κεραίκι εγκατεστημένο, χωρίς να φαίνεται κάπου, χωρίς να σας επηρεάζει πουθενά, και θα σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το μποξάκι με GPS, χωρίς να χρειάζεται να ασχολείστε με το κινητό σας, παρά μόνο να το κάνετε hotspot, όπως έχουμε πει, για να παίρνει το μποξάκι ίντερνετ. Για να σκεφτώ λίγο τι άλλο μπορεί να γίνει όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Είπαμε ότι αν βάλετε το κεραιάκι θα έχετε και τα Google Maps που βλέπουμε εδώ στο χάρτη και θα μπορείτε να εγκαταστήσετε και οποιαδήποτε άλλο πρόγραμμα θέλετε. Αν είναι το CG, αν είναι το iGo, αν είναι το TomTom, δεν έχετε θέμα. Το box είναι φιλικός προς όλα. Και εάν δεν θέλετε να εγκαταστήσετε το κεραιάκι γιατί έχετε εργοστασιακό GPS, τότε μπορείτε να μην το βάλετε, να δουλέψει το εργοστασιακό GPS όταν θα θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να βρείτε κάποιο μέρος. Και σαν τρίτη επιλογή, αυτούς που δεν έχουν εργοστασιακό GPS είναι ή να κάνετε mirroring από το κινητό σας για να βλέπετε στην οθόνη, να πάρετε από εκεί πέρα GPS βλέποντας τους Google Maps από το κινητό σας, ή τώρα που υπάρχει το ασύρματο Apple CarPlay σε σχέση με το προηγούμενο box, το οποίο θα πρέπει να εγκαταστήσετε την κεραία. Τώρα με το ασύρματο Apple CarPlay, όσοι από εσάς έχετε συσκευές iOS, θα μπορείτε πολύ εύκολα να βλέπετε και να έχετε χάρτες στην οθόνη σας, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε εγκατάσταση το κεραίακι του GPS. Αν και όπως είπαμε, δεν έχετε κανένα θέμα να το κάνετε και δεν βρίσκω κανένα λόγο, ακόμα και αυτοί που έχουν εργοστασιακό GPS, να μην το βάλουν και να έχουν και μια εξτρά λύση, αν κάποια στιγμή δεν παίζουν οι χάρτες του αυτοκινήτου ή μας ζητήσει πεζό ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία έχετε κάποια χρήματα για να κάνουμε αναβαθμίσεις και κρίνουμε τι μας συμφέρει. Είναι μια χαρά. Μείναμε αρκετά, είπαμε πάρα πολλά, θα φύγουμε από εδώ. Το δεύτερο πράγμα που βλέπετε, το δεύτερο εικονίδιο, είναι το Phonecast. Το Phonecast είναι στην ουσία αυτό που λέμε σαν mirroring. Καθρεφτίζει την οθόνη του κινητού μας με το μποξάκι μας. Είναι μια χρήσιμη εφαρμογή, δεν θα τη βάλω τώρα εγώ, δεν έχει νόημα. Ουσιαστικά από τη στιγμή που το μποξάκι είναι αυτόνομο, το Phonecast θα το χρειαστούμε σε ελάχιστες περιπτώσεις. Το άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι το μποξάκι, όσον αφορά την ώρα που βλέπετε εδώ, 2:47 λέει, Tuesday, June 22, ok, την ώρα τη συγχρονίζει όταν θα πάρει το box 4-5 λεπτά να πάρει ίντερνετ, και μετά συγχρονίζει την ώρα με το κινητό τηλέφωνό μας ή από το ίντερνετ στην ουσία είναι. Από το ίντερνετ στην ουσία τη συγχρονίζει την ώρα. Ωραία. Έχουμε το USB drive. Τώρα δεν έχουμε βάλει κάτι μέσα για να μπορέσουμε να δούμε. Θα κάνουμε όμως μια παύση για να συνδέσουμε ένα USB και να μπορέσετε να δείτε και εσείς μερικά πραγματάκια πώς δουλεύει το συγκεκριμένο πράγμα. Συνδέσαμε ήδη το USB και είμαστε έτοιμοι να μπούμε να δούμε τι γίνεται όταν πατήσουμε το USB drive που υπάρχει στην οθόνη. USB drive. Ωραία. Βρίσκει κάποια εδώ music video. Ούτε και θυμάμαι τι έχω βάλει. Έχει κάποια βίντεο εδώ. Είναι κάποια βίντεο κλιπ. Θα προσπαθήσω να βάλω να παίξει κάτι για πολύ λίγο, έτσι ώστε να μην έχουμε θέμα με τα πνευματικά δικαιώματα του YouTube. Ας βάλουμε ας πούμε ένα ελληνικό. Ωραία, μια χαρά. Χαμηλώσει τη μουσική. Βλέπετε ότι λειτουργούν κανονικά τα πλήκτρα από το τιμόνι. Για να πατήσω να παίξει. Ωραία, το χαμήλωσα εντελώς. Το βίντεο κλιπ παίζει.
Okay. Θα το βγάλω. Θα πάμε μία πίσω. Να βάλουμε και κάτι σε μουσική. Εδώ είναι η μουσική. Okay. Να βάλω λίγο ήχο. Παίζει super. Ωραία, φύγαμε από αυτό. Έχω συνδέσει στο μποξάκι μας ένα USB hub. Επειδή έχει παραρμηνευτεί από τους περισσότερους, δεν χρειάζεται να συνδέσετε το USB hub στο αυτοκίνητό σας και εκεί πάνω να συνδεθεί το box. Όχι. Θα συνδέσετε κανονικά το box στην κύρια θύρα του αυτοκίνητου και στη συνέχεια θα κουμπώσετε το USB hub πάνω στο box. Έτσι, αν δείτε εδώ, θα το φέρω στην οθόνη σας. Έχω ένα USB hub που δίνει 3-4 θύρες. Έχω κουμπώσει τα δύο. Στο ένα έχω βάλει το Air Mouse. Στο δεύτερο έχω βάλει ένα USB stick. Okay. Και έχω και δύο θύρες ελεύθερες αν θέλω να φορτίσω κάτι. Το αφήνουμε κάτω. Δεν χρειάζεται να δείξουμε κάτι άλλο. Πάμε στις ρυθμίσεις που είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα. Το πρώτο κομμάτι από τις ρυθμίσεις, δεν το δείξαμε, είναι να μπείτε στο hotspot και να το συνδέσετε με ένα σημείο που να του δίνει ίντερνετ. Τώρα εγώ το έχω συνδέσει, το έχω κάνει ήδη. Ίσως θα πρέπει να ήταν το πρώτο πράγμα που θα σας έπρεπε να σας δείξω. Εδώ το view help δεν ασχολούμαστε. Στις γλώσσες θα βρείτε αγγλικά, κάποιο είδος κινέζικα που βλέπω εδώ, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, γερμανικά, κάποιες γλώσσες δεν τις τουρκικά, κάποιες λέξεις δεν μπορώ να τις διαβάσω. Οπότε σε αυτά που ενδιαφέρουν εμάς τους Έλληνες έχει αγγλικά, τώρα δεν νομίζω να χρειαστείτε κάποια άλλη, ελληνικά πάντως δεν έχει. Ο λόγος που δεν μας δείχνει την ώρα σωστά είναι γιατί εδώ στις ρυθμίσεις, αν δείτε, έχει επιλεχθεί η Νέα Υόρκη σαν πόλη. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν την Αθήνα. Για να δούμε τι γίνεται. Αθήνα, New York, okay, Σαο Πάολο, Κασαμπλάνκα, Λονδίνο, Βελιγράδι, Athens. Και να διαλέξουμε και 24 ώρες. Για να πάμε τώρα με το κουμπί εδώ στην αρχική οθόνη. Και έχει βρει την κανονική ώρα, αυτή την ώρα που έχουμε τώρα στην Αθήνα, που είναι 10:04, θα το δείτε και στο ρολόι. Ωραία. Πάμε ξανά στις ρυθμίσεις. Accessibility. Όχι, δεν νομίζω ότι θα το χρειαστείτε αυτό. Δεν θα ασχοληθείτε καν. Restore factory settings. Όχι. General settings όμως. Εδώ πέρα είναι η πρώτη διαφορά που θα δείτε σε σχέση με το παλιό box. Το πρώτο πράγμα που σας ρωτάει είναι αν θέλετε το Android Box που έχουμε εμείς να φορτώνει, να ξεκινάει με το Android περιβάλλον ή με το Apple CarPlay. Κάποιοι που έχετε iPhone, γιατί αν δεν έχετε iPhone δεν έχει νόημα να το βάζετε να ξεκινάει με CarPlay, θα επιλέξετε, θα έχετε δυνατότητα να επιλέξετε να ξεκινάει σαν ασύρματο Apple CarPlay. Έτσι θα έχετε μόνιμα το Box συνδεδεμένο και όταν θα μπαίνετε στο αυτοκίνητό σας θα συνδέετε ασύρματα το iPhone σας με το Box και θα μπορείτε να έχετε ό,τι θα βλέπετε στο αμάξι σας κουμπώνοντας το iPhone με καλώδιο, θα μπορείτε να το βλέπετε και ασύρματα. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Αυτή είναι μεγάλη αλλαγή, το να μπορείτε να διαλέξετε εσείς με τι θα ξεκινάει, με ποιο περιβάλλον. Είναι, θεωρώ, πολύ σημαντικό και ήδη οι άνθρωποι της εταιρείας έχουν πει ότι η επόμενη αναβάθμιση που θα κάνουν, όχι απαραίτητα να βάλουν καινούριο box, η επόμενη αναβάθμιση θα έχει ασύρματο Android Auto. Έτσι και οι κάτοχοι Android, που στην ουσία είναι και περισσότεροι, θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκινάνε με ασύρματο Android Auto ή από το box όπως είναι. Το Drive Alert είναι μια λειτουργία η οποία στην ουσία, όταν μιλάτε πάρα πολύ ώρα στο κινητό, σας βγάζει μια ειδοποίηση. Αυτό εδώ είναι ένα πρόγραμμα OK για την εταιρεία, για να μπορεί να μαζεύει κάποιες πληροφορίες και να διορθώνει το προϊόν. Και εδώ το Clear and Catch, OK, δεν θα ασχοληθούμε. Στο Third Part Application Display Size,
εδώ αυτό εδώ το πράγμα που και εγώ όταν το είδα στο πρώτο box δεν ήξερα τι ακριβώς κάνει. Είναι μία παράμετρος που μας δίνει το box αν έχουμε κάποια εφαρμογή ή κάποιο application ή οτιδήποτε, κάποιο παιχνίδι το οποίο δεν παίζει καλά στην οθόνη μας, να μπορούμε να μικρύνουμε λίγο τις, εδώ με τα βελάκια παίζοντας, λέει standard, small, όχι καν σε τρόπο δεν θα το κάνουμε, να μικρύνουμε λίγο το display size, έτσι ώστε να εμφανίζεται ολόκληρο. Αυτή είναι η λειτουργία που μας προσφέρει το συγκεκριμένο. Κάτι άλλο στις ρυθμίσεις δεν υπάρχει. Πολλοί με ρωτάτε τι είναι το factory mode. Το factory mode εδώ, με το που μπείτε, σε ζητάει κάποιο κωδικό. Ο κωδικός ο default από τη μαμά εταιρεία είναι το 0808. 08 08. Ωραία. Complete. Εδώ θα βρείτε κάποιες εφαρμογές που σε μένα είναι όλες ανοιχτές, σε εσάς μπορεί να ήταν κάποιες κλειστές. Είναι το Google Play, είναι το Maps, είναι η Google, είναι το File Manager, είναι το Bluetooth Music και είναι και το CarPlay. Αυτά όταν θα σας έρθει το box θα πρέπει να μπείτε στο Factory Mode να τσεκάρετε ότι είναι όλα ενεργοποιημένα. Εκτός αν κάποιο δεν το θέλετε. Αυτό τελειώνουμε και από τα settings. Θα πάμε στην αρχική οθόνη και συνεχίζουμε να δούμε τι άλλο εικονίδιο υπάρχει. Εδώ είναι το Bluetooth Phone. Τώρα εγώ δεν έχω συνδέσει το κινητό μου και δεν θα το συνδέσω κιόλας μιας και κάνω το βίντεο, η κινηματογράφηση γίνεται με το κινητό. Θέλω να πω όσον αφορά το κομμάτι αυτό ότι ένα από τα πράγματα τα οποία είχαν κάποιοι παράπονο ήταν η εφαρμογή της MMB όσον αφορά τα τηλέφωνα. Δεν είναι ότι δεν δουλεύει, μια χαρά δουλεύει και μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να σηκώσετε το κινητό, να απαντήσετε, παίζει με τα ηχεία του αυτοκινήτου σας, δεν θα έχετε θέμα σε αυτό το κομμάτι. Το πρόβλημα που υπάρχει όσον αφορά το συγκεκριμένο Bluetooth call, έτσι όπως το ονομάζει η εταιρεία, είναι ότι δεν μπορείτε να δουλέψετε, δεν είναι πάρα πολύ βολική η αναζήτηση των ονομάτων έτσι ώστε να βρείτε κάποια επαφή για να την καλέσετε, όμως δεν είναι και πολύ βολική εξίσου και στο Android Auto, οπότε μία από τα ίδια, παίζει μια χαρά, ακούγεται μια χαρά. Το μόνο που θα σας δυσκολέψει λίγο, εκτός από το άλλο που είπαμε, είναι ότι όταν θα συνδεθεί το box θα πρέπει, για να μπορέσετε να δέχεστε κλήσεις, να συνδέσετε το Bluetooth του κινητού σας με αυτή εδώ την εφαρμογή. Αν δεν το συνδέσετε δεν θα μπορείτε να δέχεστε κλήσεις, γιατί αυτόματα με το που συνδεθεί το box δεν αφήνει να συνδεθεί το αυτοκίνητο με το κινητό. Ελπίζω να έγινε κατανοητός. Θα φύγουμε και από εδώ. Εδώ είναι το Bluetooth Music. Αν θέλετε, στο ίδιο κονίδιο μας βγάζει να παίζετε μουσική η οποία είναι καταχωρημένη, η οποία βρίσκεται στη μνήμη του κινητού σας. Οκ, πάμε παρακάτω. Το CarPlay θα σας τα δείξουμε στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης, το τι κάνει. Στα themes έχουμε τα κλασικά θέματα που έχει το box, τα 4-5, νομίζω είναι τα ίδια με το προηγούμενο, αλλά αφήνει η εταιρεία υποσχέσεις ότι θα προσθέσει σύντομα κι άλλα. Stay tuned for more topics. Okay. Φεύγουμε και από αυτό. Το version είναι η version που έχει τώρα το MMB. Βλέπετε και τον επεξεργαστή. Στο κομμάτι αυτό, μιας και φτάσαμε εδώ πέρα, βλέπουμε ότι το box έχει ένα quad-core Cortex α53 στα 1,8 και έχει 4 GB RAM και 32 GB χωρητικότητα. Η ανάλυση είναι 800x455 και η Android version είναι 9. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη και ουσιαστική διαφορά που έχει σε σχέση με το παλαιότερο box. Πλέον το καινούριο box είναι Android 9. Θα μου πεις, εμείς που πήραμε το Android 7, τι γίνεται, δεν θα παίζει? Όχι, θα παίζει και το Android 7 για πολλά πολλά χρόνια, όπως και ακόμα παίζει. Και θα παίζει, θα συνεχίσει να παίζει. Τώρα αν στο μέλλον κάποιες εφαρμογές ή κάποια παιχνίδια απαιτούν Android 9 για να παίξει, ίσως κάποιες εφαρμογές ή κάποια παιχνίδια λοιπόν, αυτά που θα το απαιτούν, δεν θα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο
να φύγουμε από το Android 7 και να βρεθείτε να μην παίζει καθόλου το box ή οτιδήποτε κινητό έχετε, οποιαδήποτε συσκευή έχετε που να έχει Android 7. Για να το σιγουρέψουμε, θα πατήσουμε εδώ το κουμπί της φωνητικής. Το πάτησα? Θέλει πατημένο. Open Phone Settings. Okay. Open Settings, ανοίγει. Θα βάλω λίγο φωνή. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να μπαίνετε στα ενδότερα του box. Έχει Network, Connected Device. Θα πάμε από την άλλη αυτό εδώ, να μας εμποδίζει. Okay. Σε αυτά που μας ενδιαφέρουν, πόσο χωρητικότητα είναι χρησιμοποιημένη, 27% από τα 23,45 γίγα που μας δίνει ελεύθερα. Λοιπόν, πατάω και με το τεράστιο χέρι μου διάφορα. Όταν θέλετε να πάτε μία πίσω, πατάτε το βελάκι εδώ και δεν χρειάζεται να πατήσετε το τετράγωνο που σας φέρνει εντελώς πίσω. Ωραία, θα πάμε στο System να δείτε, δείχνει ξανά το Quad Core που έχει. Αν πατήσουμε εδώ πέρα, σας δείχνει ξανά το Android 9, για να το σιγουρέψετε αν κάποιοι δεν πιστεύετε ότι είναι Android 9 η συσκευή. Ωραία. Δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να πειράξετε. Ήθελα να πω όσον αφορά, πάμε στην αρχική οθόνη, γιατί μιλήσαμε για Bluetooth. Ωραία. Εδώ είναι το Bluetooth και μπορούμε να το ξαναδείξουμε. Open Phone Settings. Open Phone Settings. Okay. Θα βρούμε εδώ πέρα να βρούμε το Bluetooth, αν γίνεται. Ωραία. Έχει Bluetooth συσκευή. Στην ουσία όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το Bluetooth παρά μόνο να συνδέσουμε το κινητό μας για να μπορεί να παίζει μουσική ή τραγούδια. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να συνδέσεις per new device, δεν θα σε αφήσει. Okay. Νομίζω ότι δεν σου δίνει τη δυνατότητα να συνδέσεις ένα OBD. Θα το δοκιμάσουμε αργότερα σε κάποιο βίντεο που θα είναι πιο εξειδικευμένο, ή να συνδέσεις κάποια άλλη συσκευή. Οπότε το Bluetooth για αρχή κρατήστε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μόνο για φωνητικές κλήσεις ή αν θέλετε να κάνετε κάποια αναπαραγωγή μουσικής από το κινητό σας. Ωραία, έχουμε τελειώσει και από τα versions. Πάμε στο More Applications. Πατώντας το κουμπί Car θα βρεθείτε στο περιβάλλον του αυτοκινήτου. Ξαναπατώντας το Apple CarPlay σας ξαναβάζει στο box. Το Google Play είναι το κλασικό Google Play, στο οποίο μπορείτε να κατεβάσετε όποια μα όποια εφαρμογή θέλετε, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε και εφαρμογές που δεν έχετε μέχρι τώρα στο box και πιστεύετε ότι τις χρειάζεστε. Για να δω αν έχει το Chrome, μιας που είμαστε εδώ. Το Chrome υπάρχει, απλά ζητάει να το κάνει αναβάθμιση. Ας το κάνει. Θέλω να κατεβάσουμε μια εφαρμογή να τη δείτε. Η μία θα είναι το ένα παιχνίδι, το Angry Birds, ας πούμε. Angry Birds, ok. Το βάζουμε να γίνει install. Και θα πάμε πίσω για να δείτε ότι είναι... Όσοι έχετε Android κινητά θα μπορείτε, θα σας φανεί πολύ γνώριμο το περιβάλλον. Έχει εδώ τις εφαρμογές που θέλουν αναβάθμιση, δεν τις έχω κάνει ακόμα. Ας πατήσουμε, ας πούμε, το YouTube και το VLC να τα κάνει αναβάθμιση. Όλα τα άλλα θα γίνουν αργότερα, δεν τα βιαζόμαστε. Ωραία, αυτό είναι το κομμάτι που αφορά τις εφαρμογές και το πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε κάτι καινούριο. Θα πάμε μία πίσω, άλλη μία πίσω, και θα βρεθούμε στο περιβάλλον που είμαστε και που ήμασταν και πριν, στο More Applications. Αν πατήσετε Clean Up, καθαρίζει τη μνήμη.
Τώρα το Google δεν θα το πατήσω, δεν έχει νόημα, το Assistant. Έχει προσθεθεί από την εταιρεία το GPS Test. Όταν λοιπόν θα εγκαταστήσετε το GPS, πατώντας εδώ πέρα το GPS Test, θα σας βγάζει το σήμα που έχει η κεραία του GPS. Χρήσιμο βέβαια και στο προηγούμενο, μπορούσατε να το κάνετε μόνοι σας, χειροκίνητα, να μπείτε να το κατεβάσετε χωρίς να έχετε κανένα θέμα. Υπάρχει το Netflix, okay, θα το δούμε στο δεύτερο μέρος, το Netflix. Υπάρχει ο κλασικός VLC, στο οποίο μπορείτε να παίξετε ό,τι βιντεάκια θέλετε. Και μάλιστα ο VLC κάνει και το... αυτό που μας προσφέρει είναι the free and open source, okay. Παίζει ή θέλει κάποιο... γιατί τώρα το έχουμε πατήσει να αναβαθμίσει κιόλας, οπότε καλό είναι να μην το ανοίξουμε τώρα. Ωραία, το πάμε πίσω. Και όταν τελειώσει με τις αναβαθμίσεις, για να δούμε, έχουν τελειώσει. Το VLC είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά όσοι θέλετε να μπορέσετε να παίζετε τα πάντα, αυτό που σας συμβουλεύω να κατεβάσετε είναι ο X-Player, ο οποίος παίζει σχεδόν τα πάντα. Είναι αυτό εδώ, Video Player All Format. Το βάζουμε και αυτό. Και πάμε να δούμε τι γίνεται αν έχει κατεβάσει αναβαθμίσεις, για να σας δείξω και δύο πράγματα ακόμα. Ωραία, ακόμα δεν έχει κατεβάσει, γι' αυτό και δεν μπορούσαμε να τα δούμε πριν. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι να τα κατεβάσει και επανερχόμαστε. Τελείωσε και το κομμάτι των αναβαθμίσεων. Αν πάμε εδώ στο Google Play, θα δείτε ότι πλέον έχουν εγκατασταθεί όλα, οπότε δεν έχουμε κάτι να εγκαταστήσουμε. Το βίντεο έχει τραβήξει ήδη αρκετά και θα είναι δύσκολο για να το παρακολουθήσετε, οπότε κάπου εδώ θα το τελειώσουμε το πρώτο μέρος και θα συνεχίσουμε με δεύτερο μέρος, έτσι ώστε να τα κάνουμε κεφάλαια και να μπορεί ο καθένας να παρακολουθήσει πιο εύκολα και να καταλάβει τι γίνεται με το καινούριο MMB. Αυτό ήταν το σημερινό μας επεισόδιο. Vanguard Tech, μην ξεχνάτε, subscribe, like, καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.